Καλησπέρα σας. Ο λόγος από τη δική μου πλευρά για την αυτοδιοίκηση, για την τοπική αυτοδιοίκηση, για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, για τις περιφέρειες και τους δήμους, δηλαδή για τα δύο επίπεδα από τα τέσσερα μιας πολυεπίπεδης ή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που περιλαμβάνει πέρα από τους δήμους και τις περιφέρειες την αποκεντρωμένη κεντρική διοίκηση και την κεντρική διοίκηση αυτή καθεαυτή. Και σίγουρα ο προβληματισμός για την αυτοδιοίκηση εντάσσεται στο γενικότερο προβληματισμό για τη διακυβέρνηση, για τη δημόσια διοίκηση, για το κράτος. Σημαντικές πλευρές του προβληματισμού μόλις πριν από λίγο παρουσιάστηκαν σε όλους εμάς. Δεν χωρεί αμφιβολία ότι η δημόσια διοίκηση, όπως λέχθηκε προηγούμενα, έχει ανάγκη από μεγάλες τομές, μεγάλες αλλαγές. Ο νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα με πρωτοβουλία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Υπουργού του Αναπληρωτή του Βερναρδάκη, ο νόμος αυτός συνιστά μια τέτοια μεγάλη τομή και σίγουρα μια αντίστοιχη θα έλεγα μεγάλη τομή στα επίπεδα των Δήμων και των Περιφερειών, σε αυτά τα δύο επίπεδα της διακυβέρνησης, είναι στα σκαριά, είναι στο ξεκίνημα αυτή την περίοδο από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Δεν χωρεί αμφιβολία ότι στη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών, ιδιαίτερα μετά το 1981, υπήρξαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον χώρο της αυτοδιοίκησης, με πιο σημαντικές την μεταρρύθμιση για τις νομαρχίες, για τις αιρετές νομαρχίες, νομαρχιακές αυτοδιοίκησης το 1994, το νόμο για τον Καποδίστρια το 1997, το νόμο για το πρόγραμμα Καλλικράτηση το 2010, για να αναφερθώ στην αυτοδιοίκηση. Φυσικά προηγούμενα έγινε λόγος και σωστά και για την αυτοδιοίκηση, για την μεταρρύθμιση για τα ΚΕΠ, αλλά και άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις που γίναν τις προηγούμενες δεκαετίες. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, τραγούδουσε και τραγουδάει ακόμα ο Διονύσης Σαββόπουλος, θα το ξέρετε όλοι, των Ελλήνων οι κοινότητες. Όμως αυτός ο θαλερός κοινοτισμός σήμερα έχει εκλείψει εντελώς, χωρίς μάλιστα να έχει αντικατασταθεί, όπως έχει γίνει σε άλλες χώρες, σε ορισμένες άλλες χώρες, από μια ισχυρά συγκροτημένη, αυτόνομη, τοπική κοινωνία των πολιτών. Και θα έλεγα ότι από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους η τοπική αυτοδιοίκηση περιορίστηκε στο ρόλο αφενός της απλής προέκτασης του κεντρικού κράτους και αφετέρου στο να ζητά διαρκώς από τα πάνω πόρους στο πλαίσιο εμπολής μιας στρεβλής αντίληψης πολιτικής κομματικής συνδιαλλαγής. Έτσι, η δυσπιστία των πολιτών και η μείωση της κοινωνικής εμπιστοσύνης περιλαμβάνει δυστυχώς και την τοπική αυτοδιοίκηση, παρόλο που η τοπική αυτοδιοίκηση παρέμεινε, νομίζω, διαχρονικά έως και σήμερα ο θεσμός, πάντα μιλώντας συγκριτικά, με τη μεγαλύτερη απήχηση στους πολίτες. Τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της μεγάλης, πολύπλευρης, οικονομικής και όχι μόνο κρίσης, παρατηρήθηκε στον χώρο της αυτοδιοίκησης μια αντιφατική, θα έλεγα, κατάσταση. Από τη μια πλευρά, η κρίση βρήκε την αυτοδιοίκηση απροετοίμαστη. Χρόνια σταδιακή απαξίωση. Με χαρακτηριστικό το παράδειγμα αυτής της μη προετοιμασίας ήταν η κατάσταση στην οποία περιήλθαν ή βρέθηκαν οι κοινωνικές δομές των Δήμων, που αδυνατούν εν πολλοίς να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες της κρισιακής περίοδου. Όμως είναι παρούσα και μια αντίφαση, καθώς η αυτοδιοίκηση και αυτά τα χρόνια της κρίσης έδειξε μια σχετικά πάντα έδειξε καλύτερα κοινωνικά αντανακλαστικά. Έτσι, κινήματα αλληλεγγύης από τα κάτω, όπως αγορές χωρίς μεσάζοντες, κοινωνικά ιατρία, κοινωνικά φαρμακεία, κοινωνικά παντοπολία, αυτοδιαχειριζόμενοι χώροι κλπ, αφύπνισαν και κινητοποίησαν και τοπικές δήμοι, περιφέρειες, αρχές, που ανέλαβαν με προβλήματα, είναι σίγουρο, πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της αλληλεγγύης, της στήριξης τοπικής οικονομίας και τα σχετικά. Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει μια εικόνα της κατάστασης της αυτοδιοίκησης, η οποία παρουσιάζει μεγάλα προβλήματα στα διάφορα επίπεδα, προεξάρχων το θεσμικό, όπου η προβληματικότητα αποτυπώθηκε στο θεσμικό αυτό επίπεδο
στις προηγηθήσεις μεταρρυθμίσεις, ορισμένες από αυτές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και απορριθμίσεις, τοπική αυτοδιοίκηση, που τελικά δεν έδωσαν αυτό για το οποίο φιλοδόξησαν να δώσουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, κατά τη γνώμη μας και κατά τη γνώμη μου, το πρόγραμμα Καλλικράτης, ο νόμος του 2010 για τη συνένωση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και τη συγκρότηση των ερετών περιφαρειών. Θα έλεγα δε ότι αυτό το τελευταίο ψηφισμένο πρόγραμμα το 2010 είχε δυσμενείς συνέπειες σε πολλές πλευρές των αυτοδιοικητικών δεδομένων. Ολοκλήρωσε, θα έλεγα, μια πορεία αποδιάρθρωσης. Ολοκλήρωσε. Την όθησε προς τα άκρα της και έφερε τα πράγματα σε μια κυριαρχία ενός νεοφιλελεύθερου δόγματος που συνίσταται στο δίπτυχο λιγότερο κράτος και λιγότερη δικαιοσύνη. Σήμερα, με βάση αυτό τη θεσμική κατάσταση και την προβληματικότητα που ανέφερα, έχουμε ένα ακραίο πλειοψηφικό αντιδημοκρατικό εκλογικό σύστημα, έχουμε υπερβολική ενδυνάμωση των μονοπρόσωπων οργάνων εις βάρος των συμβουλίων, δήμαρχος και περιφερειάρχης εις βάρος των αντίστοιχων δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, έχουμε ουσιαστικά απουσία θεσμών ουσιαστικής κοινωνικής συμμετοχής, έχουμε ελεγκτικούς μηχανισμούς με αμφισβητούμενη αποτελεσματικότητα ενάντια στην κακοδιοίκηση, για την αντιμετώπιση της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς. Η προβληματικότητα που ανέφερα στη φάση αυτή δεν έγκυται μόνο στο θεσμικό επίπεδο, επεκτείνεται και στο οικονομικό επίπεδο, με σημαντική έκφραση τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης με επιπτώσεις δομικές στην κατάσταση στην αυτοδιοίκηση, αλλά και στο κοινωνικό επίπεδο, δηλαδή στο χαμηλό κυρίως επίπεδο συγκρότησης των τοπικών κοινωνιών, στο μειωμένο ενδιαφέρον επίσης ακόμα και για τους ελάχιστους υπαρκτούς θεσμούς συμμετοχής ή θεσμούς κοινωνικού ελέγχου. Θα έλεγα ότι όλα αυτά έχουν και μια πολιτική έκφραση μέσα από τη διαμορφωμένη συνείδηση στον κόσμο, ότι η προώθηση δημόσιων πολιτικών, η προώθηση αναπτυξιακού προγραμματισμού μέσα από την αυτοδιοίκηση αναδεικνύει τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο, αυτή είναι η εικόνα και η συνείδηση στον κόσμο, ότι αναδεικνύει καλύτερους ή χειρότερους διαχειριστές κεντρικών κατευθύνσεων, κεντρικών αποφάσεων, πράγμα το οποίο δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο αποχής από την ενεργό εμπλοκή στα τοπικά πράγματα, διαβρώνοντας ακόμα περισσότερο το ρόλο της αυτοδιοίκησης ως εκφραστή της τοπικής πολιτικής κοινωνίας, της οργανωμένης πολιτικής κοινωνίας. Περιέγραψα πολύ σύντομα μια κατάσταση που νομίζω ότι εκφράζει σήμερα την αυτοδιοίκηση, για να αναφερθώ στο υπόλοιπο του χρόνου στην αναγκαιότητα που πηγάζει, παίρνοντας και τη σκυτάλη από το προηγούμενο νομοσχέδιο για τη δημόσια διοίκηση που ανέφερα, στην αναγκαιότητα που πηγάζει για μια ριζικά νέα μεταρρύθμιση με συγκεκριμένες κατευθύνσεις κατά το δυνατόν και περιεχόμενα. Από την αρχή θα ήθελα να πω ότι αυτή η μεταρρύθμιση, εκτιμάμε, που βρίσκεται στα σχαριά, στο ξεκίνημά της από την πλευρά του συγκεκριμένου Υπουργείου, δεν μπορεί παρά να είναι μια μεταρρύθμιση ριζική, γιατί δεν πρέπει να υπάρχει καμιά αυταπάτη ότι βελτιώνοντας και τροποποιώντας ελαφρώς την υφιστάμενη νομοθεσία μπορούν να προχωρήσουν τα πράγματα. Αντίθετα, από την πλευρά μας πιστεύουμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί, γιατί όχι, να πρωταγωνιστήσει στο σχέδιο της αριστεράς για κοινωνική και πολιτική αλλαγή, άρα χρειάζεται και όραμα και στόχος. Και αυτό δεν θα γίνει αυτόματα, κατά τη γνώμη μας, με την απλή ψήφιση ενός ακόμα νόμου που θα φέρνει ένα ακόμα 38 όνομα, αλλά απαιτείται ενεργή συμμετοχή των συλλογικοτήτων μέσα στα κοινωνικά κινήματα, αλλά και ρόλο ενεργό πρωτοπόρο της πολιτικής συλλογικότητας του κυβερνώντος κόμματος στα πράγματα αυτά. Μόνο έτσι μπορούμε να δούμε μια κατάσταση που τα στοιχεία της δημοκρατικής συμμετοχής, του κοινωνικού ελέγχου, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής αυτονομίας, της δίκαιης ανάπτυξης και της προάσπισης του δημόσιου χώρου θα είναι παρόντα. Ως προς την κατεύθυνση αυτής της νέας μεταρρύθμισης, πέρα από το ότι αυτή δεν μπορεί παρά να είναι η κατεύθυνση αυτή στον αντίποδα αυτής της προηγούμενα αναφερθής σας νεοφιλελεύθερης πορείας των τελευταίων χρόνων, θα συνιστά και πρέπει να συνιστά μια στροφή προς τα σύγχρονα κοινωνικά προτάγματα και προς τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, και θα μπορούσαμε εδώ επιγραμματικά να αναφερθούμε σε 4 επιμέρους προτάγματα.
Το πρώτο, η δημοκρατία και η τοπική αυτονομία. Να μπορεί δηλαδή η αυτοδιοίκηση αυτοδύναμα να σχεδιάζει και να υλοποιεί πολιτικές και όχι απλά να διεκπεραιώνει παραχωρηθήσεις αρμοδιότητες. Το δεύτερο πρόταγμα είναι η κοινωνική συμμετοχή, όπου σημαίνει, τονίζουμε, ότι επικοινωνία πρέπει να υπάρξει και συνέργεια των αυτοδιοικητικών δράσεων με την αυτόνομη κοινωνική κίνηση. Το τρίτο είναι δημόσιες πολιτικές με κυρίαρχη και κεντρική τη δημόσια πολιτική, την άσκηση δηλαδή κοινωνικής πολιτικής και την κοινωνική αλληλεγγύη. Και τέταρτο πρόταγμα, ο δημόσιος αναπτυξιακός σχεδιασμός, περιφερειακός αλλά και τοπικός, στο πλαίσιο αλλαγής συνολικά του αναπτυξιακού υποδείγματος, του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας. Τώρα, για να ολοκληρώσω, θα έλεγα ότι τα περιεχόμενα μιας τέτοιας μεταρρύθμισης, αναφέρομαι σε 6 σημεία, πολύ σύντομα φυσικά και επιγραμματικά, θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, και αυτή είναι η δική μας κατεύθυνση, πρώτον, ως προς την εμβέλεια και το χαρακτήρα αυτών των μεταρρυθμίσεων, θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η μεταρρύθμιση δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά να αφορά συνολικά τη δημόσια διοίκηση, με στρατηγικό στόχο ένα κράτος επιτελικό, με στρατηγικό στόχο το επιτελικό κράτος. Και με βάση αυτό το στρατηγικό στόχο, η βασική προγραμματική επιλογή είναι η επαναοριοθέτηση των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων επιπέδων της διακυβέρνησης, με κατεύθυνση την αποκέντρωση, την επικουρικότητα, την εγκύτητα παροχής των υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Και όπου η αναοριοθέτηση συνεπάγεται αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, αυτή συνοδεύεται σύμφωνα με τη συνταγματική επιλογή και από τους αντίστοιχους πόρους και από την αναδιοργάνωση των φορέων κάθε διοικητικού επιπέδου. Ως προς τον χαρακτήρα δε της μεταρρύθμισης, των μεταρρυθμιστικών αυτών πρωτοβουλειών, πρέπει να πούμε ότι αυτή πρέπει να αφορά όχι μόνο όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης, αλλά να αφορά και τις μεταξύ τους σχέσεις με στρατηγικό στόχο την προαναφερθής πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και τη διαβαθμιδική συνεργασία περιφερειών και δήμων. Ένα δεύτερο στοιχείο του περιεχομένου της μεταρρύθμισης είναι η δημοσιονομική διάσταση, το δημοσιονομικό σκέλος. Εδώ το μόνο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι ο στόχος μιας τέτοιας μεταρρύθμισης θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου η νέα μεταρρύθμιση θα μπορούσε να διαμορφώσει έναν οδικό χάρτη δημοσιονομικής αποκέντρωσης με βάση τις αντίστοιχες ρυθμίσεις και πρακτικές και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Το τρίτο ζήτημα αφορά το περιεχόμενο και την υποστήριξη εφαρμογής της όποιας αλλαγής και μεταρρύθμισης, όπου εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή η μεταρρύθμιση θα πρέπει να περιλαμβάνει την αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου συγκρότησης και λειτουργίας της αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να περιλαμβάνει, αλλά δεν πρέπει να εξαντλείται αυτή η μεταρρύθμιση στην εκπόνηση ενός νόμου, δηλαδή να είναι μια νομική και μόνο μεταρρύθμιση, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα υποστήριξης εφαρμογής της με τους αναγκαίους υλικούς και άλλους πόρους, τουλάχιστον για την οργάνωση και τον λειτουργικό εξορισμό των περιφερειών, των δήμων και των νομικών προσώπων τους. Τέταρτο ζήτημα ως προς τα περιεχόμενα είναι η συμβολή της μεταρρύθμισης στην απλοποίηση και την αποτελεσματικότητα του ελέγχου της τοπικής αυτοδιοίκησης, με προσπάθεια εδώ απλοποίηση των εξωτερικών ελεκτικών μηχανισμών και του συστήματος εποπτείας και τη συγκρότηση ενός εσωτερικού ελεκτικού μηχανισμού μέσα από την ενίσχυση των λειτουργιών διαφάνειας και κοινωνικού ελέγχου. Το πέμπτο ζήτημα ως προς τα περιεχόμενα αναφέρεται στη συμβολή της μεταρρύθμισης στην αναβάθμιση της καταστατικής θέσης των αιρετών και του πολιτικού προσωπικού της αυτοδιοίκησης, δεν θα ήθελα εδώ να αναφερθώ περισσότερο. Και το έκτο ζήτημα αφορά το βαθμό βελτίωσης, δεν είναι τελευταίο, είναι πολύ σημαντικό, βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες και στις επιχειρήσεις μέσα από την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, που εδώ απλώς να πω ότι εδώ η πρόταση είναι να επιδιώξει η νέα μεταρρύθμιση τη βελτίωση, την ουσιαστική βελτίωση αυτών των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Να συμπληρώσω ως προς το χαρακτήρα και τα περιεχόμενα της μεταρρύθμισης που έχουμε μπροστά μας και ξεκινάμε, δύο-τρεις ακόμα αλλαγές και κατευθύνσεις. Ως προς το θεσμικό ζήτημα, την εκλογή των δημοτικών και των περιφερειακών συμβουλίων με αναλογικά συστήματα,
τις τοπικές λαϊκές συνελεύσεις που πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρόλος τους, τα τοπικά δημοψηφίσματα και με την λαϊκή πρωτοβουλία. Και ως προς την κοινωνική διάσταση του περιεχομένου της μεταρρύθμισης, να αναφέρω και να τονίσω τον αναπτυξιακό σχεδιασμό που πρέπει να είναι παρόν ένας αναπτυξιακός σχεδιασμός από τα κάτω, στο πλαίσιο πάντα των εθνικών γενικών κατευθύνσεων και στόχων. Κλείνοντας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να τονίσω ότι για το σχεδιασμό και την εφαρμογή αυτής της προτινόμενης μεταρρύθμισης δεν αρκεί ούτε ένας νόμος, που είπα προηγούμενα, ούτε και ένα διετές, τριετές πρόγραμμα αναβάθμισης τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι απαραίτητο, αλλά δεν αρκεί. Η νομοθέτηση δεν οδηγεί αυτόματα στη θεσμοποίηση. Χρειάζεται, και νομίζουμε ότι υπάρχει, η πολιτική βούληση για την αλλαγή της κουλτούρας που διέπει το πολιτικό και διοικητικό σύστημά μας και η βήμα με βήμα κατοχύρωση αλλαγής ώστε να διασφαλιστεί η κοινωνική καταξίωση της μεταρρύθμισης και η μετατροπή των νομοθετικών ρυθμίσεων σε πολιτικά και κοινωνικά αποδεκτούς θεσμούς. Σας ευχαριστώ πολύ.